Πρώτη μας συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε μία ανοιχτή πίτα με μοσχαράκι και πατάτες. Καλά ακούσατε. Και πίτα, και πατάτες, και μοσχαράκι. Γίνεται να συνδυαστούν όλα αυτά. Και όμως γίνεται, γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την ανοιχτή πίτα με κρέας θα χρειαστούμε για τη γέμιση 8 με 10 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό μοσχάρι κιλότο, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κρεμμύδια, 2 καρότα, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 150 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 100 γραμμάρια ζωμό βοδινού και 3 φύλλα δάφνης. Για τη σύνθεση, 320 γραμμάρια ζύμη κουρού, 50 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 300 γραμμάρια πατάτες τηγανιτές και 150 γραμμάρια μίξ τυριών, θυμάρι και πιπέρι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε την γέμιση της πίτας μας, οπότε χρειαζόμαστε το κρεατάκι μας. Και έχουμε το μοσχαράκι μας εδώ πέρα. Έχουμε πάρει κιλότο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι κρέας από το μοσχάρι σας αρέσει. Το αφήνω πάνω σας, πάρτε όποιο κομμάτι θέλετε. Αρκεί να το κόψετε έτσι μικρές μπουκίτσες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα νόστιμο φαγητό. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι. Να ανάψω λίγο και το τηγάνι εδώ πέρα, να ζεσταίνετε. Είναι να κόψετε το κρέας σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Αυτά είναι μια χαρά. Παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ να σας γίνει συνήθιο να λέτε στον κρεοπόλη σας να σας δίνει ολόκληρο κομμάτι και να το κόβετε εσείς. Όταν κόβουμε το κρέας μας, αρχίζει να οξυδώνεται και να χαλάει πιο γρήγορα. Οπότε, άμα το πάρουμε ολόκληρο κομμάτι, έχει περισσότερη διάρκεια ζωής. Οπότε, ένα καλό μαχαίρι και λίγο συνήθεια, πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Το κρέας είναι έτοιμο. Αυτό πάει πίσω. Και αυτό πάει στην άκρη. Γάντια, πάνε στην άκρη. Αλάτι και πιπέρι. Σας έχω πει ότι τσιγκουνιές, το αλάτι και στο πιπέρι πάνω στο κρέας δεν κάνουμε. Πρέπει να βάλετε αλάτι και πιπέρι, να αρχίσουμε να μαρινάρουμε το κρέας μας. Γιατί τώρα θα πάει το αλάτι μέσα στο κρέας και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Το να έχεις μία αλμυρή σάλτσα και ένα άνοστο κρέας, ουσιαστικά θέλει πολύ περισσότερο αλάτι σάλτσα και το φαγητό δεν βγαίνει νόστιμο. Οπότε βάλτε αλατάκι, βάλτε πιπέρι. Και όπως βλέπετε δεν το τσιγκουνεύουμε. Καλά δεν κάνω. Πολύ καλά. Εσύ το τρίβεις το πιπέρι. Κάποιες φορές. Τελείως. Λοιπόν, και θέλουμε να βάλουμε και λίγο αλεύρι. Όχι πολύ. Ίσα-ίσα θέλουμε 1-2 κουταλιές σούπας. Εδώ. Το παραπανήσιο αλεύρι θα φύγει. Δεν χρειάζεται κανένα. Τώρα πρέπει να βάλω γάντια. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Στο τέλος, αυτό που θα κάνουμε είναι μια τσαχτινιά που πραγματικά θα σας κάνει να θέλετε να το φτιάξετε κι εσείς. Λοιπόν, ανακατεύουμε και όπως βλέπετε, το κρέας θα απορροφήσει όσο αλεύρι χρειάζεται. Ανακατέψτε καλά. Τέλεια. Και πάμε πίσω στο τηγάνι. Βγάζω το τηγάνι από τη φωτιά και όπως βλέπετε, έχει πυρακτώσει η Παναγία μου. Θα ρίξω μέσα 5-6 κουταλιές σούπας λάδι. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει. Και ήρθε η ώρα να σοτάρουμε το κρέας μας. Και εδώ πέρα δεν μας νοιάζει να ρίξουμε και το αλεύρι που έχει μείνει. Το λάδι αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσουμε όλη τη συνταγή δίπλα στη χύτρα ταχύτητος. Απλά τι δεν θέλουμε, δεν θέλουμε το καμένο αλεύρι να πάει μέσα στο φαγητό μας. Γι' αυτό το λόγο σοτάρω το κρέας μου σε διαφορετικό τηγάνι, ώστε να ολοκληρώσω τη συνταγή μου μέσα στην τελική μου κατσαρόλα και να μην έχει το αλεύρι που δεν θέλω να έχει η συνταγή μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Τέλεια. Ωραία. Πάντα γάντια και ήρθε η ώρα της χύτρας μου. Ανοίγω τη χύτρα ταχύτητας εδώ, βάζω μπρος. Λοιπόν, ξύλο κοπής, ελαιόλαδο, λίγο λαδάκι εδώ πέρα. Θέλω περίπου 2-3 κουταλιές σούπας εδώ. Και αρχίζω να ετοιμάζω τα λαχανικά μου. Έχω κρεμμύδι, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Θα ψήσουμε μέσα στη χύτρα, οπότε θα λιώσει τελείως, θα γίνει σαν κρεμμυδάκι για στιφάδο. Οπότε χοντροκόψτε εδώ. Κοιτάξτε, τέλεια. Μέσα. Καρότο, δεν το λυπόμαστε. Με τη φλούδα, απλά κόβουμε τις άκρες, εδώ και εδώ. Στη μέση. Και εδώ στη μέση. Και μισοφέγγαρα, εδώ. Πάλι δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε, χοντρά κομμάτια. Πάει και το καρότο μέσα. Βουαλά. Και καθώς στάρουμε καρότο μαζί με κρεμμύδι, τι πρέπει να ρίξουμε μέσα οπωσδήποτε. Θυμάρι. Οπωσδήποτε. Θυμάρι, καρότο μαζί με ελαιόλαδο, Παναγία μου. Ό,τι και να βάλουμε μετά μέσα θα γίνει νόστιμο. Οπότε αναρωτιέστε στο σπίτι τι μυρωδικό να ρίξω στο φαγητό μου και δεν ξέρετε.
Έχετε ενδυασμούς. Να ρίξω τετρολίβανο, να ρίξω φασκόμενο, να ρίξω ρίγανο, να ρίξω εστραγκόν. Το θυμάρι πάει παντού, οπότε ρίχνετε θυμάρι και είστε σίγουροι ότι θα πετύχει το φαγητό σας. Τώρα, ανακατεύουμε τα λαχανικά μας εδώ και πάμε να δούμε τι γίνεται με το κρέας. Κοιτάξτε. Όλα. Όπως βλέπετε, ανακάτεψα μία φορά ως τώρα. Δεν έχω ξανανακατέψει. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε. Άμα ανακατεύω όλη την ώρα, το κρέας μου βράζει. Άμα σοτάρω και γυρίσω μόνο μία φορά, κοιτάξτε χρώμα που έχει πάρει το κρέας. Το βλέπετε. Και το κρέας μου είναι έτοιμο, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Τι θα κάνω. Όλα αυτά τα λιπαρά που έχουν καμένο αλεύρι μέσα, δεν τα θέλω. Γεια σας. Δεν σας θέλω. Φυγείτε από το φαγητό μου. Μια χαρά. Μόλις φύγαν όλα αυτά από το φαγητό που δεν ήθελα να πάω στο φαγητό. Γιατί κοιτάξτε εδώ. Λιπαρά με καμένο αλεύρι δεν τα θέλουμε. Ρίχνουμε το κρέας μας μέσα στα καρότα και το κρεμμύδι. Το μόνο σημείο που θέλω να προσέξετε στη συνταγή είναι αυτό. Τώρα, θέλω λίγο ζαχαρίτσα μαζί με τον πελτέ ντομάτας. Και τον πελτέ θέλω να το μαγειρέψετε λίγο. Θέλω να σουταριστεί. Εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Ο πελτές ντομάτας είναι το βασικό συστατικό για να πάρουμε μία πηχτή, γεμάτη σε υφή και γεύση σάλτσα. Τώρα ήρθε η ώρα να την γλασάρουμε τη χύτρα ταχύτητος με κόκκινο κρασάκι. Όλαλα. Πήγε μέσα. Θα προσθέσω και λίγο ζωμό. Ελάχιστο. Θα βγάλει και το κρέας καθώς θα ψήνεται. Και ήρθε η ώρα να καπακώσω την χύτρα ταχύτητος αφού ρίξω λίγο δάφνη μέσα. Λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι. Αλάτι. Πιπέρι. Τέλεια. Χαμηλώνω στη μέση τη φωτιά μου. Και αυτό που κάνω πάντα είναι να ρίχνω μία κουταλιά της σούπας λαδάκι να μυρίσει λάδι το φαγητό μου. Τέλεια. Θα ρίξω και στο τέλος. Και ήρθε η ώρα να καπακώσω τη χύτρα ταχύτητος. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητος. Βάζουμε στην ένδειξη 2. Εδώ. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, η βαλβίδα θα πάει στο κίτρινο χρώμα. Θέλουμε λίγο ακόμα να φτάσει στο πράσινο χρώμα. Οπότε με το που φτάσει στο πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και σιγοβράζουμε για 30 λεπτάκια. Τώρα, όση ώρα θα μας πάρει να γίνει το μοσχαράκι μας, εμείς θα ετοιμάσουμε την βάση για την πίτα μας. Πολύ απλά, έχω μία βάση εδώ πέρα και ένα έτοιμο φύλλο ζύμη σκουρού. Εδώ και εδώ. Τέλειο. Και όπως είναι, έχω την ταρτιέρα μου. Εμείς θα κάνουμε μία ανοιχτή πίτα βέβαια, αλλά χρειαζόμαστε μία βάση για την πίτα μας. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και φύλλο κρούστας, θα γίνει έτσι πιο ελληνικό, αλλά θεωρώ ότι για αυτή τη συνταγή πρέπει να χρησιμοποιήσετε φύλλο κουρού. Λοιπόν, όπως είναι, γυρίστε τα πλαϊνά, εδώ και εδώ, απλώστε λίγο εδώ να πάει στις άκρες, σε περίπτωση που δείτε ότι κάποιο σημείο δεν έχει αρκετή ζύμη, βάλτε λίγο ακόμα ζύμη από πάνω, εδώ και εδώ, και πολύ απλά πάρτε ένα πυρουνάκι. Κάντε μπολικές τρύπες για να μην φουσκώσει το ζυμάρι μας. Άσχετα που είναι φύλλο κουρού, πάλι θα φουσκώσει λίγο. Τέλεια. Πολύ απλά παίρνουμε μία μεμβράνη. Απλώστε. Και ρίχνουμε το κλασικό μας βάρος. Αυτό που χρησιμοποιώ άπειρα χρόνια τώρα. Φασόλια, μαυρομάτικα, ρύζι και τι άλλο έχω μέσα. Έχω και λίγα ρεβίθια. Αυτά είχαν τελειώσει, ήταν τα πρώτα. Οπότε ρίξτε το βάρος μέσα, κλείστε τη μεμβράνη. Εδώ. Και η μεμβράνη δεν καίγεται μέχρι τους 160 βαθμούς στο φούρνο. Άμα βάλετε παραπάνω από 160, θα καεί. Μισή ωρίτσα στο φούρνο. Θα πάρω και αυτό εδώ. Οπότε βάζουμε μέσα και σε 30 λεπτάκια η βάση μας θα είναι έτοιμη. Θα βγάλω και θα αφήσω να κρυώσει πολύ καλά. Σε περίπου 35 με 40 λεπτάκια θα είναι έτοιμη και η γέμισή μου. Οπότε θα πάρω να συνδέσω ολόκληρη την πίτα μου και να την βάλουμε στο φούρνο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του κοκκινιστού, όπως το ελαιόλαδο και το κόκκινο κρασί, ήταν τα κατεξοχήν υλικά με τα οποία μαγείρευαν οι Έλληνες στην αρχαιότητα. Ενώ η ντομάτα ήρθε στην Ελλάδα από την Αμερική, από όπου είναι η προέλευσή της μετά το 15ο αιώνα. Η βάση της πίτας μου είναι έτοιμη, όπως βλέπετε έχει πάρει πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Σε περίπτωση που δεν έχει πάρει τόσο χρυσαφένιο χρώμα η δικιά σας, τότε θα χρειαστεί να βάλετε άλλη λίγη ώρα μέσα στο φούρνο, χωρίς το βάρος, μέχρι που να γίνει ωραία τραγανή και χρυσαφένια. Κοιτάξτε. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε και το κρεατάκι μας από τη φωτιά. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα, οπότε γυρνάμε την βαλβίδα από την πίεση εδώ.
και περιμένουμε μέχρι να φύγει όλος ο ατμός. Μόλις φύγει όλος ο ατμός, θα ανοίξουμε την κύτταρα ταχύτητος και θα αφήσουμε στην άκρη το κρέας μας να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί άμα βάλουμε καυτό το κρέας πάνω στη βάση της πίτας μας, τότε καταλαβαίνετε ότι θα απορροφήσει το ζυμάρι, όλο το ζουμί και ουσιαστικά θα λιώσει. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να βγαίνει κομμάτι από την πίτα μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κρυώσει καλά το κρέας. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να αποσυμπιέσετε διαφορετικά τη χύτρα ταχύτητος, μπορείτε να το κάνετε πιο απλά. Στα 20 λεπτά σβήνετε τελείως τα μάτια σας από τη φωτιά και αυτό θα πέσει από μόνο του μέχρι τα 30 θα είναι έτοιμο και το φαγητό σας και δεν θα έχει καθόλου ατμό μέσα στη χύτρα ταχύτητος. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Έχω βγάλει από τη φωτιά και συνεχίζει να βράζει το φαγητό μου. Γιατί έχει κρατήσει θερμοκρασία ο πάτος της χύτρας ταχύτητος και ουσιαστικά συνεχίζει να βράζει το φαγητό. Οπότε θέλω υπομονή τώρα να περιμένετε για τουλάχιστον 20-30 λεπτάκια μέχρι που να κρυώσει τελείως η γέμιση της πίτας μας και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία που δεν θέλει παραπάνω από 5 λεπτάκια. Αλήθεια σας λέω. Η διατροφική αξία του μοσχαριού είναι μεγάλη αφού η πρωτεΐνη του είναι υψηλής βιολογικής αξίας διότι περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, αυτά που δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του ο οργανισμός και πρέπει να προσλάβει από τα τρόφιμα. Το κρεατάκι μας έχει κρυώσει, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την πίτα μας για το φούρνο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα μαχαίρι και να κόψετε την παραπανίσια ζύμη εδώ πέρα. Αν θέλετε να την κρατήσετε, κρατήστε την. Αλλά έτσι γίνεται λίγο πιο όμορφη. Τώρα, ρίχνουμε όλο το κρέας μας στη βάση της πίτας. Πώς σας φαίνεται? Είναι κάτι καινούριο, δεν το έχετε ξαναδεί, σωστά? Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνει ο κύριος Άκης και θα σας τρελάνε τελείως. Τι κάνω από πάνω? Φέτα. Ένα ωραίο κοκκινιστό, τι θέλει πάντα? Τη φέτα του, σωστά? Σωστά. Αλλά αν θέλετε να το σπάσετε και σε κομμάτια, μπορείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το επιτρίψουμε τη φέτα. Έχω τηγανιτές πατάτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πατάτες που σας έχουν μείνει από την προηγούμενη μέρα και τις έχετε στο ψυγείο, κανένα πρόβλημα, γιατί θα τις δώσουμε ζωή τώρα. Αυτό δεν το περιμένατε, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Και επίσης έχω μίξ τυριών για να βάλω από πάνω. Το κλασικό κοκκινιστό με πατάτες τηγανιτές που έφτιαχνε η μαμά, πήραμε και το κάναμε πίτα με τυριά. Μίξ τυριών και φέτα. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι όλο αυτό να μπει μέσα στο φούρνο, να πάρει ωραίο κρίσπι χρώμα από πάνω για να λιώσει το τυρί και να γίνει σεξι και ουσιαστικά τα έχουμε όλα. Και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε ένα κυρίως γεύμα. Φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα το τυράκι από πάνω και μόλις το χρώμα είναι έτοιμο και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και όση ώρα είπαμε περιμένουμε, το σνακ μας. Και η υπέροχη πίτα μας είναι έτοιμη. Φανταστικό. Πρώτα απ' όλα, σαν έτσι η τεχνοτροπία είναι κάτι συγκλονιστικό. Μας αρέσει όλος. Θα αφήσω και λίγο θυμαράκι να ρίξω από πάνω. Λίγο θυμαράκι από πάνω, τίποτα άλλο. Εδώ. Ας κόψω μία την πίτα μου σε κομμάτια. Τέλεια. Είμαι αρκετά έτοιμος ψυχολογικά για να βγάλω το κομμάτι μου, γιατί έχω τη βοήθεια όλων των ανθρώπων μέσα από το πλατό. Κοιτάξτε εδώ. Όλα. Αυτή η πίτα τα έχει όλα. Για την ανοιχτή πίτα με κρέας, κόβουμε σε κομμάτια το κρέας και τα βάζουμε σε μπολ μαζί με αλάτι, πιπέρι και αλεύρι. Σοτάρουμε το κρέας σε τηγάνι που έχουμε προσθέσει ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Τοποθετούμε τη χύτρα ταχύτητα σε δυνατή φωτιά και βάζουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, τα καρότα σε μισοφέγγαρα και το θυμάρι. Σουρώνουμε το κρέας και το βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και τον μπελτέ και σβήνουμε με το κρασί. Βάζουμε το ζωμό, τις δάφνες, αλάτι, πιπέρι και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Κλείνουμε τη χύτρα με το καπάκι, γυρνάμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη, χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και βράζουμε για 20 με 30 λεπτά. Για τη βάση, απλώνουμε τη ζύμη κουρού σε ταρτιέρα, τρυπάμε τη βάση με ένα πιρούνι και απλώνουμε διάφανη μεμβράνη. Γεμίζουμε με όσπρια για βάρος και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά στους 160 βαθμούς στον αέρα. Για τη σύνθεση, κόβουμε τη ζύμη περιμετρικά από την ταρτιέρα, βάζουμε το περιεχόμενο της χύτρας μαζί με φέτα, πατάτες,
το μίξ τυριών και ψήνουμε για 10-15 λεπτά στους 200 βαθμούς στον αέρα. Σερβίρουμε με θυμάρι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τυράκι, πατάτες, μοσχαράκι, φετούλα, Παναγία μου. Θα πάρω λίγο απ' όλα. Παναγία μου! Πραγματικά δεν υπάρχει. Η γεύση είναι τόσο ολοκληρωμένα και τα έχει όλα σε μία μπουκιά. Μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Καλή μας όρεξη.